Θέλω λίγο να σταθούμε στην απέλπιδα προσπάθεια του καιρού, μεταφορικά πάντα, προκειμένου να γεμίσουν τα φράγματα της Κρήτης μετά από ένα χειμώνα, ο οποίος δεν μας βοήθησε σχεδόν καθόλου. Είναι κάποια επίσημα στοιχεία, μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, αυτό το τριήμερο, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη, που έβρεξε κάπως, έχουμε ένα συν 2% στο φράγμα από Σελέμη, έχουμε ένα 20 έως 30% στη λίμνη Κουρνά και βέβαια ένα 20 έως 30% πάνω, σωστά, στις πηγές Αργυρούπολης. Πώς ωστόσο οι καιρικές συνθήκες έχουν βοηθήσει, πέρα από αυτά τα στοιχεία, στο μέτωπο των πληρωτήτων στα φράγματα της Κρήτης? Καιρικές συνθήκες, δεν είχαμε πλημμύρες, είχαμε ένα ψηλόβροχο στις περισσότερες ώρες της ημέρας, παρατεταμένο, κατά πόσο όμως, πέρα από αυτά τα στοιχεία, αυτό το ψηλόβροχο βοήθησε. Πάμε στον κύριο Ευαγγέλη Μαμαγκάκη, τον Διευθυντή Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία, εσείς ο ίδιος μας τα δώσατε, προκειμένου λίγο να μπούμε στο κλίμα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Είχαμε αυτό το τριήμερο, τετραήμερο των καιρικών συνθήκων με κύριο χαρακτηριστικό βροχοπτώσεις. Ωστόσο, για να φτάσουμε τέλη Μάρτη στο επιθυμητό αποτέλεσμα, νομίζω ότι χρειάζονται πολλές βροχές ακόμα, που πιθανότατα, κύριε Μαμαγκάκη, να μην έλθουν. Κοιτάξτε, οι βροχοπτώσεις τελευταίες ήταν πολύ έτσι εντοπισμένες και έντονες στην περιοχή των Χανίων. Ναι. Γι' αυτό βελτιώσαν αρκετά τα πράγματα στη λίμνη του Κουρνά και στις φυγές Αργυρούπολης, που είναι στα σύνορα Χανιά Ρέθυμνο, προς την πλευρά του Ρεθύμνου. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει μια βελτίωση. Ανέβηκε στάθμη περίπου 70 πόντους στη λίμνη του Κουρνά. Περίπου 20-30% βελτιώθηκαν τα πράγματα. Δεν είναι όπως πέρυσι, ούτε όπως πρόπερσι, αλλά δεν είναι και από τις χειρότερες χρονιές για τη λίμνη του Κουρνά. Όσον αφορά το αναποσελέμι, που είναι, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από 40% ανέβηκε τα μυρτρία στο 42%. Ελάχιστο, αλλά καλό. Περίπου 400.000 κυβικά μπήκαν αυτό το τετραήμερο από το οροπέδιο, τα πλημμυρικά νερά του οροπεδίου, μέσω της σύνεγκας του αποσελέμι στον ταμιευτήρα. Μάλιστα. Να σημειωθεί ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια κυβικά το μήνα είναι οι ποσότητες που διαχειριζόμαστε μέσα του ληστερίου για τις 3 ΔΕΙΑ. Άρα, εντάξει, είναι λίγο, αλλά κάτι είναι και αυτό. Ωστόσο, κύριε Μαμαγκάκη, καμία σχέση με τις αρχικές προσδοκίες όλων μας και εσάς προσωπικά, βέβαια, με την πείρα σας και τη θέση σας, αλλά και εμάς δημοσιογραφικά που καλύπτουμε το ρεπορτάζ. Όπως θα θυμάστε, περίπου από τέλος Δεκεμβρίου είχαμε πει να κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και τότε το βλέπαμε και το συζητούσαμε, ότι δείχνει ο χειμώνας να είναι πολύ ήπιος, όπως πραγματικά ήταν κιόλας. Ο Φλεβάρης είχε λίγο χιονόπτωση, η οποία όμως δεν δόητησε, δεν έγιωσε γλίγορα στο οροπέδιο για να κατεβάσει τα νερά κάτω. Ο Μάρτης τώρα είχε μια βροχή, βοήθησε λίγο, αλλά ελάχιστα. Αυτό δείχνει ότι θα διαχειριστούμε τα νερά που έχουμε πει, αυτά τα 7 εκατομμύρια κυβικά μέχρι τέλος του χρόνου, για τις 3 ΔΕΙΑ, με την καταναλωμή που έχουμε πει, και να προσέχουμε ιδιαίτερα, οι πολίτες να προσέξουν πάρα πολύ. Εκεί θέλω να πάω. Εκεί θέλω να πάω, κύριε Μαμαγκάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, θα πάμε λίγο και στους πολίτες, αλλά στο κομμάτι της διαχείρισης, επειδή και εμάς ως δημοσιογράφος μας ρωτά ο κόσμος, μα τι γίνεται, ανησυχούμε, θα έρθουν διακοπές, τι έχει αποφασιστεί. Όταν λέμε μία διαχείριση, τι εννοούμε? Όχι εννοούμε στο κομμάτι το δικό σας, όχι στο κομμάτι των πολιτών, στο αν θα βγει ο άλλος με το λάστιχο να πλύνει το αυτοκίνητό του ή την... Θα το δούμε μετά αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, θα κάνουμε μια αρκετά έτσι, να πούμε, σφιχτή διαχείριση, δηλαδή αυτά τα 7 εκατομμύρια κυβικά, αυτά θα διαχειριστούμε, όχι παραπάνω. Όπως τα έχουμε πει με τις ΔΕΙΑ, περιμένουμε απαντήσεις από τις ΔΕΙΑ για να δούμε ακριβώς. Σιγά σιγά ήδη η ΔΕΙΑ Ηρακλείου έχει χαμηλώσει περίπου 200 κυβικά την ώρα. Περιμένουμε και τις άλλες ΔΕΙΑ να κάνουν το ίδιο, αντίστοιχα κατά την αναλογία που έχουμε πει. Περιμένουμε, αυτό έχουμε πει, ότι πρέπει όλοι σιγά σιγά να υπάρχει μια συγκράτηση. Πρέπει να το καταλάβουμε όμως όλοι, αυτό καθαρά τους πολίτες, γιατί τελικά ο καταναλωτής είναι ο απλός πολίτης, ο ξενοδόχος, ο επαγγελματίας, ο κάτοικος. Αυτοί πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα φέτος,
να μην έχουμε σπατάλες, να μην έχουμε, έτσι, όπως είπατε, με τα λάστιχα στους δρόμους και να πλέουν τα αυτοκίνητα. Φέτος θέλει πολύ προσοχή, γιατί τα μηνύματα για τον τουρισμό είναι πολύ αισιόδοξα. Και καταλαβαίνετε ότι ο σχεδιασμός είναι λίγο δύσκολος να μπορέσουν να το κάνουν. Τώρα πιστεύω όμως να μην έχουν προβλήματα, αλλά θέλει όπως έτσι αρκετά προσοχή. Και συνεχώς να κρύβουμε τον κόδωνα του κινδύνου και να λέμε ότι να προσέχουμε όλοι μας. Απορία που φαντάζομαι και των τηλεθεατών, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες στο πώς αντιλαμβάνεστε το κομμάτι της διαχείρισης. Η διαχείριση θα φανεί στο κάθε νοικοκυριό στο κομμάτι της ροής ή της διακοπής? Πιστεύουμε να μην πάμε σε διακοπές. Μάλιστα. Δηλαδή μειωμένη ροή, μειωμένη ένταση στο νερό, αυτό θα δούμε? Όχι, όχι, εντάξει. Όταν έχουμε πέρυσι διαχειριστήκαμε 15,7 εκατομμύρια και φέτος θα διαχειριστούμε 9,2 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 40% λιγότερα, καταλαβαίνετε ότι θα έχει λιγότερη ροή. Η ΔΕΙΑ τώρα εξαρτάται από τι άλλες πηγές έχουν. Μπορεί να εξασφαλίσουν τη διαφορά αυτή από γεωτρήσεις. Ναι. Που ενδεχομένως τις είχαν σε αδράνεια τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό από νωρίς είπαμε και βρεθήκαμε τις ΔΕΙΑ. Για να πιστιάσουν να τις ενεργοποιήσουν, να τις συντηρήσουν. Να σε επίπεδο Ηρακλείου, με τη ΔΕΙΑ Ηρακλείου, τι συνεννόηση έχει υπάρξει? Αυτό ακριβώς σας είπα, ότι υπάρχουν κάποιες γεωτρήσεις που ήταν σε αδράνεια. Μας είπαν οι άνθρωποι ότι σιγά-σιγά θα αρχίσουν να τις ενεργοποιούν. Ήδη φάνηκε, σας είπα, ότι περίπου 200 κυβικά την ώρα λιγότερα άρχισαν να παίρνουν πριν 15 μέρες. Μάλιστα. Άρχισε σιγά-σιγά να εξομαλύνουν τα πράγματα. Θέλει κι άλλο βέβαια, γιατί από τα 800 κυβικά, 1850 κυβικά την ώρα που δουλεύουμε, πήγαμε στα 1500, αλλά πρέπει να πάμε περίπου στα 1000. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μέλλον. Κύριε Μαμαγκάκη, μια συζήτηση που κάναμε αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα Νερού σήμερα, πόσο επίκαιρο είναι το θέμα, πολλαπλά τα μηνύματα τα οποία στέλνουν και οι ειδικοί και οι επιστήμονες και εμείς δημοσιογράφοι και εσείς βέβαια τη μεριά σας. Προσοχή, το νερό δεν είναι κάτι δεδομένο και αυτό θα το καταλάβουμε και αυτό το καλοκαίρι. Στο χέρι όλων μας. Οφείλουμε και να το προστατεύσουμε και να σεβόμαστε για να το απολαμβάνουμε όλοι. Σωστά. Αυτό λέω. Σωστά. Έτσι. Το νερό είναι για όλους. Δεν έχει κανένας το προνόμιο να έχει αναγκαιο πολύ. Όλοι πρέπει να έχουμε νερό. Μάλιστα. Πρέπει όμως όλοι να προσέχουμε. Κύριε Μαμαγκάκη, ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.